Κύριε Μπεκρή, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα που τρέχουν. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με αυτή την ιστορία με την διάρρηξη του Υπουργείου Εσωτερικών. Τελικά έγινε διάρρηξη, δεν έγινε διάρρηξη. Τι λέει το ΚΚΕ, γιατί ξέρω, φαντάζομαι ότι έχετε ένα μηχανισμό που τα ψάχνει αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα το ψάχνουμε, περιμένουμε και εμείς επίσημη ενημέρωση. Νομίζουμε ότι βέβαια θα μου επιτρέψετε τώρα να πω μια γνώμη. Παρακαλώ. Ένα πράγμα το οποίο απασχολεί πολύ το λαό μας, την ίδια την ελληνική κοινωνία, είναι και επιβεβαιώνει σε πολλά και τη θέση μας και αυτό το οποίο καταγγέλνουμε, είναι η απόφαση η δικαστική για το ΜΑΤΙ. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι πρέπει εδώ πέρα να τοποθετηθούμε όλοι μας, γιατί υπάρχει το εξής ζήτημα. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία κατά τη γνώμη μας αποτελεί ντροπή, πραγματικά ντροπή, και το λέμε αυτό γιατί αναδεικνύεται το καθήκον που έχουμε όλοι μας και εμείς σαν κουκουέ το βάζουμε, δηλαδή ότι και η νεολαία και ο λαός δεν πρέπει να σταματήσουμε το μεγάλο αγώνα που δίνουμε για να μην συγκαλυφθούν τέτοια εγκλήματα, όπως και στο ΜΑΤΙ, όπως και στα ΤΕΜΠΗ. Το λέμε αυτό γιατί επί της ουσίας αυτό που βάζει η απόφαση είναι ότι έχουν αθωωωθεί όλοι επί της ουσίας, και κάποιοι οι οποίοι τέλος πάντων έχουν για τα μάτια του κόσμου μια υποτιθέμενη καταδικαστική απόφαση, το λύνουν με το να πάνε σε ένα ταμείο ή πάνε σε μια καφετέρια για να δίνουν 10 ευρώ την ημέρα και να απαλλαγούν από τις ευθύνες τους. Εδώ πέρα λοιπόν μπαίνει ένα ζήτημα το οποίο επανέρχεται, ένα σύνθημα το οποίο είναι επίκαιρο όσο ποτέ και αυτή την περίοδο. Γιατί το λέμε, γιατί ξεκινάει και η αντιπυρηρική περίοδος επίσημα από την Τετάρτη που είναι 1η Μάη, Πρωτομαγιά, ότι μόνο ο λαός σώζει τον λαό. Γιατί έχουμε και τη Μάνδρα, έχουμε και το ΜΑΤΙ, έχουμε και τα ΤΕΜΠΗ, έχουμε πολλούς νεκρούς με τους χώρους δουλειάς, τα οποία αυτά είναι αποτελέσματα της ίδιας της πολιτικής, η οποία φέρνει κομμένες τάξεις, κομμένους μισθούς, ελαστικές μορφές απασχόλησης κτλ. Και είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι μέχρι στιγμής, όλες οι μέχρι στιγμής κυβερνήσεις και τα υπόλοιπα κόμματα είναι στη λογική ΓΕΣΕΡ και τα εφαρμόζουν μέχρι κεραίας. Εντάξει. Ωραία, αυτές είναι οι γενικές κουβέντες, θα σας πει κάποιος. Αλλά ας πάρουμε το θέμα της ακρίβειας, της φτώχειας, έτσι, του κοινωνικού αποκλεισμού, της δημόσιας υγείας. Πώς μπορεί, αφού είστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πιέσει τις χώρες, τις κυβερνήσεις των χωρών μελών να πάρουν μια πιο φιλολαϊκή κατεύθυνση αυτή? Γιατί βλέπω ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα περνάει μια τροπολογία που την είχε αποσύρει πριν 15 μέρες για να μπουν ιδιώτες στα νοσοκομεία. Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχάς δεν είναι ζήτημα αν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν. Γιατί την ίδια στιγμή που υπάρχει η διάλυση του ΕΣΥ, η οποία έχει γίνει διαχρονικά από όλη την κυβερνήση, την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή μάλλον, δίνουμε 500.000 ευρώ την ημέρα για την αποστολή της φρεγάτας Ίδρα στο στόμα του Λύκου. Και αυτά τα δίνει ο ελληνικός λαός. Ένας τρόπος ο οποίος άμεσα μπορεί να γίνει, στο σήμερα, στο τώρα, είναι το ζήτημα με τους έμεσους φόρους. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ πέρα πώς θα καταργηθούν και θα μειωθούν, με σκοπό να πάρει ανάσα η εργατική λαϊκή οικογένεια. Από εκεί και πέρα, εμείς... Η κυβέρνηση όμως, αν μου επιτρέπετε, θα σας πει κάποιος, ξέρετε κάτι, κύριε Μπεκρή, δεν ξέρω τι λέτε ή τι λέει το κόμμα σας, αλλά η Νέα Δημοκρατία και τους φόρους μείωσε, έτσι δεν είναι, και το κατώτατο μισθό αύξησε, και όπως θα πει η κυβέρνηση, προσπαθώ να στηρίξω στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου το μέσο Έλληνα πολίτη. Κοιτάξτε να δείτε. Το πλεόνασμα το οποίο επικαλείται και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας πρόκειται μέσα από την φορολογία της ελληνικής κοινωνίας, εννοούμε δηλαδή την εργατική τάξη, τους συνταξιούχους, τους φτωχούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός ο ίδιος κάθε χρόνο και ο τελευταίος αποδεικνύει αυτό που λέμε και ισχυριζόμαστε και είναι πραγματικότητα, ότι 95% της φορολογίας προέρχεται από εμάς. Άρα εδώ πέρα το ζήτημα είναι, γιατί ακόμα έχουν μείνει μια σειρά ζητήματα, τα οποία δεν έχουν έρθει και έχουν κατσικωθεί, ενώ υποτίθεται ότι ήταν μέτρα για τα μνημόνια, τα οποία τα ψηφίσανε όλοι,
και εδώ πέρα έχουν μείνει μόνιμα και έχουμε και μετά το 2030 το γεγονός ότι θα συνεχίζουμε να πληρώνουμε μέχρι τα εγγόνια μας και τα δισεγγονά μας αυτούς τους, αυτές τις δόσεις. Η ελληνική κοινωνία τα κάνει και το λέμε αυτό γιατί βρίσκουν χρήματα να πληρώσουν, να προπληρώσουν το δάνειο, τα δάνεια που έχουν προκύψει από την περίοδο των μνημονίων και τώρα ό,τι προκύπτει. Απ' την άλλη όμως, οι αυξήσεις μισθού οι οποίες δίνουν είναι μηδαμινές. Γιατί η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί με έναν πληθωρισμό ο οποίος είναι αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής. Η αλήθεια αυτή είναι. Όταν θέλεις για το σούπερ μάρκετ για να πάρεις 3 τσάντες 80 ευρώ, αυτό δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες που έχουν δώσει στον κατώτατο μισθό. Επίσης να πούμε εδώ ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα βρίσκεται και είναι 26% χαμηλότερο, σε ένα λεπτό να ολοκληρώσω, από ό,τι το 2009. Το λέμε αυτό γιατί άσχετο με το τι ισχυρίζεται ο καθένας και φτιάχνει ένα αφήγημα, μιλάει η ίδια πραγματικότητα. Καταλάβετε πώς το λέω. Μάλιστα. Εντάξει, θέλω, πείτε μου το εξής, η ιστορία με τα Τέμπη, με τις υποκλοπές, πιστεύετε ότι, και το γεγονός ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει τελείως και η κυβέρνηση μάλλον έκανε και λάθη τακτικής από ό,τι φαίνεται, πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την απόφαση των πολιτών για την ψήφο τους? Γιατί ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά στις ευρωεκλογές δίνει χρειά εθνικών εκλογών. Λοιπόν, να σας πω. Όσον αφορά το θέμα των τεμπών, να πούμε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι βάζουμε το ζήτημα για από την πρώτη στιγμή για την Εξεταστική Επιτροπή. Και έχουμε κάνει και την απεργία με όλες μας δυνάμεις 28 του Φλεβάρη, με σκοπό να μην συγκαλυφθεί το έμπλημα στα Τέμπη. Για μας ελπίζουμε, όχι μόνο αυτό, συνολικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό, να αποτελούν κριτήριο ψήφο. Δηλαδή, να το πω εγώ με 2-3 παραδείγματα. Θα πάει τώρα ο ελληνικός λαός σε ψευτοδηλήματα που του βάζουν να στηρίξει και να επιβραβεύσει ποιους. Ή να δώσει χώρο χάρτη ίσως με κάποια αποχή. Να επιβραβεύσει αυτούς οι οποίοι στα Τέμπη έχουν διαχρονικά πολιτικές ευθύνες και γι' αυτό και οι άλλοι κρύψανε την ουρά τους κάτω από τα σκέλια, οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Να σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Θα σας αφήσω να τελειώσετε, αλλά έχει σημασία αυτό που λέω, που θέλω να σας πω. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας εδώ ο κύριος Φιλίππος Αχινίδης στην εκπομπή, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος στο θέμα των τεμπών, είπε ότι η στάση του ΚΚΕ έδωσε χείρα βοηθείας στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση. Εντάξει τώρα, αυτά τώρα που λέει υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, να απαντήσουμε με δύο πράγματα. Καλά θα κάνει το ΠΑΣΟΚ συνολικά και ο κύριος Αχινίδης να κοιταχτούν με όλοι, ξέρετε, κατάματα και να κοιτάξουμε και τον εαυτό μας τον καθρέφτη, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου συμπολιτεύονται και έχουν ψηφίσει το 94 περίπου τις 100 όλων των οδηγιών που έχουν φτάσει στο να γίνει ξεχωριστά τμήματα ΟΣΕ, να υπάρχει ιδιωτικοποίηση και να έχουμε αυτή τη στιγμή τις τραγικές ελλείψεις, όπως μαζί και με το ΣΥΡΙΖΑ, που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα και το έγκλημα των τεμπών. Γιατί υπάρχουν ευθύνες διαχρονικά, και αυτό λέμε εμείς. Άρα εδώ πέρα, καλά θα κάνουν αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο προς το ΚΚΕ να μπαίνουν στη θέση του, γιατί η πραγματικότητα είναι άλλη. Μην ξεχάσουμε άλλωστε και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι εγώ πουλάω τον ΟΣΕ και με ένα ευρώ. Είναι πράγματα τα οποία εδώ πέρα, ξέρετε, δεν είμαστε χρυσόψαρα και θέλει ένα σεβασμό από όλους, που εμείς τον δείχνουμε και με το παραπάνω, γιατί τον λαό εμπιστευόμαστε και με το λαό παλεύουμε, να μην υποτιμάνε την νοημοσύνη και το κριτήριο των εργαζομένων και του λαού μας συνολικά. Το λέω αυτό γιατί εδώ πέρα το ΚΚΕ είναι το μόνο το οποίο ανέδειξε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν διαχρονικά, όπως και στο ΜΑΤΙ, που όπως βλέπουμε και την απόφαση εδώ πέρα, η οποία βγήκε. Εντάξει, υπάρχει παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για αυτό το θέμα πλέον. Έτσι, ζήτησε να ξαναδούν το θέμα για να αποφευθούν παραγραφές αδικημάτων για το ΜΑΤΙ. Ναι. Πείτε μου κάτι, κύριε Μπεκρή, γιατί είναι ένα θέμα που το βάζουν όλοι οι πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα βασικά ζητήματα της συζήτησης για τις ευρωεκλογές. Δημόσια υγεία. Υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση με την απόφαση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη
να φέρει στη Βουλή μια τροπολογία την οποία την έχει αποσύρει και σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να μπαίνουν ιδιώτες γιατροί σε νοσοκομεία και υπάρχει μια και έντονη αντίδραση από την Ποεδίν. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στα νοσοκομεία, δηλαδή να καλυφθούν τα κενά? Λοιπόν, να σας πω μια κουβέντα. Εδώ, τουλάχιστον από την πύρα που είχα από τον Πειραιά, αλλά τυχαίνει επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, να το ανοίξουμε και παραπάνω. Αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο Αττικής, υπάρχουν 70 χειρουργικές κλίνες και συνολικά στην Ελλάδα υπάρχουν 30.000 λήψεις σε υγειονομικούς. Καλά θα κάνει ο κ. Γεωργιάδης, λοιπόν, να ανοίξει τις προσλήψεις για γιατρούς και νοσοκομιακούς, να μην γίνονται όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις που είναι πάνω από το 80% σε ιδιώτες. Άρα να ζητάει από τον ελληνικό λαό να βάζει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για άλλη μια φορά, πράγματα που έχουμε πληρώσει 2, 3 και 4 φορές, είτε ως φορολογούμενοι, είτε μέσα από τις φορές μας, είτε ως συνταξιούχοι που είναι οι απόμαχοι της δουλειάς, που δουλεύουν οι άνθρωποι 40 και 45 χρόνια, και μετά να βάλει αυτό το πράγμα για να καλύψει τα κενά. Και να πω, επειδή και αυτό πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου, πρέπει να αποτελέσει το ζήτημα της υγείας δημόσιο, γιατί για μας είναι, όπως και η παιδεία, πρέπει να αποτελούν δημόσιο και δωρεάν αγαθό για όλους, με πρόσβαση να έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα. Να σκεφτεί λοιπόν ο ελληνικός λαός και να αποτελέσει κριτήριο ψήφου, αν όσοι όλοι είχαν τις ευθύνες που μας έφτασαν την περίοδο της πανδημίας, να έχουμε 30.000 νεκρούς, θα πάμε να τους επιβραβεύσουμε, να δώσουμε συγχωρεχάρτη, ή αν πραγματικά θα εμπιστευτούμε και εδώ πέρα θα ψηφίσουν το ΚΚΕ, όπου μαζί με τους αγωνιστές υγειονομικούς στην περίοδο της πανδημίας ήμασταν οι μόνοι που βάζαμε το ζήτημα της επίταξης των ιδιωτικών δομών υγείας. Μάλιστα. Που είχαν καταντήσει τα νοσοκομεία μίας νόσου και δεν είχαμε ούτε αναπνευστήρες. Και αυτό δεν ήταν μόνο ελληνικό φαινόμενο, γιατί ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να φανεί, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Αυτό συνέβη σε όλη την Ευρώπη. Εδώ πέρα το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα μονοπόλια, ακόμα και σε αυτή τη φάση που πέθαναν 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, ωραία, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα βάζανε στο ζύγι κόστος όφελος. Άσχετα με ποιο μείγμα μπορεί ο καθένας να ακολούθησε, βάζανε τη ζωή την ανθρώπινη στο ζύγι του κόστος όφελους. Αυτό πρέπει να καταδικαστεί 9 Ιούνιου. Και εδώ πέρα, να πω μια κουβέντα, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Αυτό το οποίο πρέπει να ενισχυθεί είναι το ρεύμα αμφισβήτησης. Και τι εννοούμε με αυτό? Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το 62% από δικές τους δημοσκοπήσεις, συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφωνούν, προβληματίζονται και αντιλαμβάνονται ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οδηγίες που ψηφίζουν όλοι μαζί, από νεοφιλελεύθερους, δημοκράτες, ακροδεξιούς, δεν είναι κανονικότητα. Η φτώχεια, η ακρίβεια, η πολέμη, η ξεριζωμή. Και αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ είναι σε αυτή τη μάχη των εκλογών για να μπορέσει να αποτελέσει φάρο και να εκφραστεί αυτή η δυσαρέσκεια και αντίθεση. Και είμαστε μια περίοδο που έχουν πραγματοποιηθεί πολύ μεγάλοι αγώνες, τεράστιοι, σε μια σειρά από χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, στη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική έφτασε τους αγρότες να φτάσουν μέχρι τις Βρυξέλλες. Μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας έχουν πραγματοποιηθεί πολύ μεγάλες απεργίες και έχουμε μεθαύριο και την Πρωτομαγιά, που πρέπει όλοι μας με αίσθημα ευθύνης να πούμε ότι δεν είναι κανονικότητα δύο αιώνες κοντά μετά την Πρωτομαγιά στο Σικάγο να έρχεται να ψηφιστεί εξαήμερη δουλειά σε συνέχεια του 13ωρου. Άρα εδώ πέρα το ρεύμα αμφισβήτησης πρέπει να ενισχυθεί. Δεν μπορούμε να επιβραβεύσουμε ή να δώσουμε συγχωροχάρτη σε όλους αυτούς που μας έχουν αποδώσει ένας καθμό. Να σας ρωτήσω κάτι. Να τελειώσω. Και η μόνη διέξοδος, τελειώστε, η μόνη ψήφος που θα βρούμε και την επόμενη μέρα όλοι μας, είναι η ψήφος και η στήριξη του ΚΚΕ. Πάντως μην ανησυχείτε, δεν θα σας διακόψω, έτσι δεν έχω τέτοια πρόθεση. Γιατί λέτε συνέχεια, λέτε αφήστε, ναι εντάξει, απλά δεν θέλω να πιστεύετε ότι η πρόθεσή μου είναι να σας προβοκάρω. Θέλω κάτι να σας ρωτήσω. Αφού λοιπόν βάζετε αυτά τα ζητήματα και λέτε υπάρχουν αυτές οι αγώνες, η κινητοποίηση του λαού, υπάρχει μια απεργιακή κινητοποίηση κτλ. Τότε πώς ερμηνεύεται το γεγονός, τουλάχιστον δημοσκοπικά σε αυτή τη φάση, τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας κόμματα να έχουν άνοδο, ενώ θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, το ΚΚΕ ή να είχαν κάποια άλλα κόμματα που δεν έχουν αυτή την άνοδο που θα θέλανε κάποιοι?
Αλλά εγώ θα σας μιλήσω για το Κουκουέ τώρα. Δεν θα μιλήσω ναι, για το Κουκουέ, ας πούμε. Αλλά ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα. Να σας πω, επειδή εμείς είμαστε, ξέρετε, και πολύ, μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο, εμείς εκτιμάμε και φαίνεται αυτό και από τις περιοδίες, στους χώρους δουλειάς, γιατί οργώνουμε κάθε μέρα χώρους δουλειάς. Εκεί πραγματικά ο κόσμος προβληματίζεται και βασανίζεται, γιατί εμείς εργαζόμενοι είμαστε. Είμαστε κομμάτι από το λαό, γιατί μαζί με το λαό παλεύουμε. Σας πούμε ότι έχουμε πολύ θετικό κλίμα. Πραγματικά. Και φαίνονται δυνατότητες. Τώρα να σας πω από την άλλη ότι μπορεί να προμοτάρουν μια άνοδο της ακροδεξίας γιατί είναι ένας βολικός αντίπαλος. Να το σκεφτεί αυτό ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, πόσο αντισυστημικός είναι ο κύριος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση που σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου έχουν ψηφίσει πάνω από το 50% μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, μεταξύ των οποίων θα θυμίσω, γιατί πρέπει να θυμίζουμε, να αναδεικνύουμε τα ζητήματα, την κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκορπάει πολέμους και δίνει 78 δις στους φασίστες του Αζόφ και συμμετέχει ενεργά στην Παλαιστίνη. Ή πόσο αντισυστημικός και βολικός αντίπαλος, να σκεφτούμε από την άλλη, μπορεί να είναι ο κύριος Βελόπουλος, που την περίοδο που πέθανε 30.000 άνθρωποι στη χώρα μας, έβγαινε και με εμπεγμό πούλαγε κυραλιφές και τις επιστολές του Χριστού. Αυτό να σκεφτούμε. Γιατί έχει πείρα ο ελληνικός λαός και αυτή καλούμε να κάνει κριτήριο. Πώς καμένη, ποτάμια, άλλα μορφώματα που βάζανε και προοδευτικό χαρακτήρα ήταν τελικά κόμματα μιας χρήσης τα οποία κάνανε μια χαρά τη δουλειά του συστήματος για να έχουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία βιώνουμε όλοι σήμερα. Αυτό καλούμε εμείς τον ελληνικό λαό και είμαστε αισιόδοξοι και σίγουροι και δείχνουμε εμπιστοσύνη ότι μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη πείρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπεκρή, εγώ να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Πάστε καλά. Γεια σας.